Ήταν πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Πολλοί συνάδελφοι μας είπαν τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε το κλίμα το επιχειρηματικό στις χώρες τους, και αυτό συνεχίζουμε να δουλεύουμε στις επενδύσεις και στο επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη. Θα επιστρέψουμε σε αυτό το ζήτημα τον Απρίλιο. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε γι' αυτό. Όσον αφορά την οικονομία της Ευρωζώνης τώρα, η ανάκαμψη βρίσκεται πλέον στο δρόμο πραγματικά. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και μέσα και έξω από την Ευρωζώνη. Ωστόσο, έχουμε τέταρτη συνεχόμενη χρονιά οικονομικής ανάκαμψης, και αυτή η ανάκαμψη γίνεται σταδιακά, ενισχύεται σταδιακά. Υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ, 1,7 αύξηση πέρσι. Υπάρχουν πολύ θετικά σημάδια από διάφορα μέλη της Ευρωζώνης. Και βλέπουμε πολύ θετικά αποτελέσματα στις περισσότερες χώρες. Θα σταματήσω εδώ και θα αφήσω τον κύριο Επίτροπο να πει περισσότερα σε αυτό το, να μιλήσει για αυτό το θέμα, και θα σας μιλήσω για ένα θέμα που σας ενδιαφέρει μάλλον περισσότερο, για την Ελλάδα. Εντατικοποιήσαμε τις συζητήσεις μας την τελευταία μία μισή εβδομάδα με τους θεσμούς και την ελληνική κυβέρνηση, για να βρούμε αρκετό κοινό τόπο ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών στην Αθήνα. Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι θα επιστρέψουν στην Αθήνα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα δουλέψουν με τις ελληνικές αρχές όσον αφορά το επιπλέον πακέτο μεταρρυθμίσεων για την αγορά εργασίας, για το σύστημα συνταξιοδότησης, για το φορολογικό σύστημα. Θα υπάρξει κανονισμός, θα υπάρξει μια αλλαγή στο μείγμα πολιτικών, θα προχωρήσουμε πέρα από την λιτότητα και θα επικεντρωθούμε στις βαθιές μεταρρυθμίσεις που αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τη συμμετοχή του ΔΝΤ. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική συμφωνία αυτή τη στιγμή. Ίσως είναι πολύ πρόωρο, αλλά είναι πολύ θετικό το βήμα ότι οι θεσμοί έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει μια κοινή συμφωνία ώστε να επιστρέψουν στην Αθήνα. Πρέπει φυσικά να γίνει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Σας ανέφερα ήδη τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Αυτή φυσικά, ο συνδυασμός τέτοιων μεταρρυθμίσεων είναι πολύ πολύπλοκος, αλλά θα επιτρέψουμε στους θεσμούς και στην ελληνική κυβέρνηση να κάνουν αυτή τη δουλειά στο πεδίο, και θα επιστρέψουμε στο Eurogroup όταν και εφόσον υπάρξει τεχνική συμφωνία, το λεγόμενο staff level agreement, και εκεί θα έχουμε τις τελικές πολιτικές συζητήσεις ώστε να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται το πρόγραμμα και να προχωρήσουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό το αποτελέσμα για σήμερα. Ευρεία στήριξη των θεσμών που είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ξέρω ότι θα με ρωτήσετε γι' αυτό. Δεν υπάρχει ζήτημα ρευστότητας βραχυπρόθεσμα για την Ελλάδα, αλλά όλοι νιώθουμε ότι υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη λόγω του σημαντικού ζητήματος της εμπιστοσύνης, ώστε να συνεχίσει η Ελλάδα να βρίσκεται στο σωστό χρηματοπιστωτικό δρόμο. Χρειάζεται εμπιστοσύνη, χρειάζεται ενίσχυση όλων αυτών των δικτών, και δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο αυτές τις προσπάθειες. Και εδώ σταματάω. Ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Επίτροπο. Καλησπέρα σας. Είχαμε πράγματι μια πολύ επικοδομητική σύσκεψη με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα για την Ελλάδα. Οι πιο μακρές συζητήσεις δεν σημαίνει ότι είναι και πιο αποτελεσματικές. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια καλή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Φυσικά η Επιτροπή είναι έτοιμη όσο την αφορά να συνεχίσει ακάματα να δουλεύει για να υπάρξει αυτό το πασίγνωστο πλέον staff level agreement. Υπάρχουν πολλές μέρες ακόμα εντατικής δουλειάς μεταξύ των εταίρων. Σε ευχαριστώ, Γερούν, που παρά τις δεσμεύσεις που έχεις στις πολιτικές στη χώρα σου, συνεχίζεις να δουλεύεις για αυτή την κατάσταση. Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο συζήτησης.
υπάρχει μια συζήτηση και μια ομάδα εργασίας που έχει φέρει τα αποτελέσματά της. Η Επιτροπή πάντα επέμενε να υπάρχει μια εξισορροπημένη και αποτελεσματική λύση για τους Έλληνες, για τον ελληνικό λαό, που σηματοδοτεί το φως στο βάθος του τούνελ της λιτότητας. Όλοι λοιπόν συγκλίνουμε σε αυτή τη θεμελιώδη αρχή ώστε να επιστρέψουν τα κλιμάκια στην Αθήνα και να συνεχίσουν τη δουλειά. Τα επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα που θα λάβουν χώρα μετά το τέλος του προγράμματος έχουν ως σκοπό να διατηρηθεί η Ελλάδα σε σωστή δημοσιονομική τροχιά. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε ακόμα πολύ σκληρή δουλειά μπροστά μας. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Πρέπει ακόμα να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας, να δούμε τις προβλέψεις μας, τις δημοσιονομικές και όλες τις λεπτομέρειες που συνθέτουν το πακέτο πολιτικής, αλλά όπως είπα υπάρχει βούληση, υπάρχει ένας ανοιχτός δρόμος και σήμερα είδαμε ξεκάθαρα ότι η βούληση βρίσκεται εδώ. Θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά ώστε να υποστηρίξουμε τις σοβαρές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Θέλουμε ανοιχτές αγορές, καλύτερη αγορά εργασίας. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να έχει μια πολιτική εξομάλυνση της αγοράς εργασίας και φυσικά η Επιτροπή δεσμεύεται ξεκάθαρα και σαφώς να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι όλοι οι εταίροι ανεξαρτήτως αναγνώρισαν τις μεγάλες προσπάθειες και τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα οικονομικά. 2,3% προβλέπεται η αύξηση, η ανάπτυξη το 2017 και φυσικά με την εμπιστοσύνη να επιστρέφει στην Ελλάδα, όπως είπε ο Γερούν, η ανάπτυξη θα είναι 2,7 φέτος και 3% του χρόνου. Ταυτόχρονα τα δημοσιονομικά στοιχεία συνεχίζουν να μας εκπλήσουν θετικά. Για το 2016 βλέπουμε σημαντική δυναμική, οι δαπάνες έχουν μειωθεί κάτω από το ανώτατο όριο που είχαμε θέσει και αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η Ελλάδα είχε εκπληκτικές επιδόσεις το 2016 και μπορεί να πετύχει τουλάχιστον 2% στόχο πλεονάσματος, πρωταρχικού πρωτογενούς πλεονάσματος. Όπως σας είπα, το 2017 ήδη έχει αυξήσει η Ελλάδα το 1,7 για το 2017 και το 2018 κινούμαστε πάντα πολύ καλά υπό την αίρεση ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε αυτή την στήριξη και πρέπει τώρα να συνεχίσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ώστε να δημιουργηθεί οι συνθήκες για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Ντάισελμπλουμ και όσον αφορά τις προσδοκίες για ανάπτυξη που είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην συνέντευξη τύπου. Όσον αφορά την Ελλάδα, βλέπω ότι υπάρχει μια νέα όθηση σε αυτό το τομέα, σε αυτή τη διαδικασία και μια βούληση από όλες τις μεριές να συνεχίσουν να δουλεύουν και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πεδίο προετοιμασίας με ένα πολύ καλό πνεύμα, διέπονται όλα αυτά από πολύ καλό πνεύμα ώστε να ολοκληρώσουμε επιτυχώς. Πριν δώσω το λόγο στον Κλάους Ρέγκλινγκ, να σας ενημερώσω και για μια συνάντηση που είχαμε για το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM. Ένα θέμα είχαμε μόνο και αποφασίσαμε να τον ξανά εκλέξουμε για τα επόμενα 5 χρόνια ως Διευθύνοντα Σύμβουλο του ESM. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας συγχαρώ, Κλάους, και
χαιρόμαστε που δέχθηκε αυτή την προσφορά μας για αυτήν την θέση και θα υπάρξει λοιπόν και μία περαιτέρω περίοδος σταθερότητος και ηγεσίας από μεριάς του για το ESM. Μετά από όλα αυτά, έχεις το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γερούν. Χαίρομαι πράγματι που θα συνεχίσω μέσα σε αυτό το ρόλο του ναηγού με του ESM, όπως με ορίσατε για την επόμενη θητεία. Όταν ξεκίνησα το 2012 την πρώτη θητεία και ας κοιτάξουμε ποια ήταν η Ευρώπη το 2012. Εκείνη την εποχή είχα ήδη 2,5 χρόνια εμπειρία με το ESFF και το ESM ήταν ένα νέος θεσμός που δεν είχε προβλεφθεί καταρχήν στην νομισματική ένωση. Τώρα βέβαια είναι ο δανειστής τελευταίας καταφυγής και είναι πλέον σωστό να πούμε σήμερα ότι αν δεν υπήρχε, κάποια μέλη θα είχαν αναγκαστεί να φύγουν από την Ευρωζώνη αν δεν είχαν υπάρξει αυτές οι εξελίξεις και η δημιουργία του ESM. Είναι πολύ ικανοποιητικό λοιπόν που τα χώρες που ήσαν σε πρόγραμμα είναι πάρα πολύ επιτυχημένες πλέον, έχουν λάβει την υποστήριξη από το ESM και το ESM και είναι πλέον στην αγορά. Αυτό δείχνει ότι πραγματικά η προσέγγιση μας cash πριν από και προκειμένου να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις έχουν αποτελέσματα. Υπάρχουν σε αυτές τις χώρες, στις τέσσερις χώρες λοιπόν οι οποίες ήσαν στο πρόγραμμα, υπάρχει μια ανάπτυξη η οποία είναι εντυπωσιακή. Η Ελλάδα είναι η μόνη η οποία ακόμη βρίσκεται σε πρόγραμμα και είναι πολύ καλό που τώρα υπάρχει μια κοινή βάση πλέον για από τους τέσσερις θεσμούς να ξαναεπιστρέψουν στην Αθήνα και όπως είπε και ο πρόεδρος και εκπρόσωπος της Κομισιόν πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία. Το βασικό σημείο είναι βέβαια τον Ιούλιο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη ώστε να καταλήξουμε σύντομα και προκειμένου οι ελληνικές αρχές να μπορούν να συνεχίσουν να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όπως έκαναν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να υπάρξει και μια τέτοια πολιτική η οποία θα δώσει ενάυσματα για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Θέλω επίσης να πω ένα ακόμη στοιχείο. Έχουμε καλά στοιχεία από την Ελλάδα σήμερα. Σήμερα πληρώσαν στο ESM 2 δις ευρώ. Μπορείτε να μου πείτε γιατί μας αποπληρώνουν τη στιγμή που εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε μια αξιολόγηση που πρέπει ακόμη να συζητηθεί. Έχει να κάνει με το ranking και την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε το 2015 και εκείνη την εποχή, μεταξύ άλλων, είχαμε δώσει 4,5 δις ευρώ στην ελληνική κυβέρνηση, τα οποία χρησιμοποίησε για την ανακεφαλαιοποίηση δύο τραπεζών, σαν μέλος της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης και είχε συμφωνηθεί ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να πουλήσει μια θυγατρική και τα χρήματα τα οποία είχε εισπράξει θα χρησιμοποιήσει για να αποπληρώσουν για να πληρώσουν το ESM. Αυτό συνέβη λοιπόν και γι' αυτό σε συμφωνία με τον δανεισμό, με τη συμφωνία δανεισμού που είχαμε κάνει, επιστράφησαν τα 2 δις σήμερα σε εμάς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό καταδεικνύει αυτό που συμφωνούμε με την Ελλάδα γίνεται και επίσης μειώνει το ελληνικό χρέος κατά 2 δις και ταυτοχρόνως αυξάνει το δυναμικό δανεισμού του ESM, γεγονός που είναι επίσης καλό για την σταθερότητα της Ευρωζώνης. Αυτά λοιπόν είναι τα καλά νέα και ας παραμείνω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε. Είμαι ο τυχερός. Είμαι ο Jim Brosnan από τους Financial Times. Είπατε ότι έχει γίνει αρκετή πρόοδος ώστε να επιστρέψουν τα κλιμάκια στην Αθήνα. Ποιος είναι αυτό?